Στη γραμμή μας έχουμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας, τον κύριο Καλυμάνη, με αφορμή τα όσα δήλωσε χθες στην εκπομπή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τζικαλάγιας, σε σχέση με τους αριθμούς, τα στοιχεία που δόθηκαν αναλυτικά από το Κέντρο Υγείας για τους 45.000 περιστατικά τα οποία καλύφθηκαν στο 19 μέσα από το Κέντρο Υγείας. Στοιχεία που αμφισβητήθηκαν, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Τζικαλάγιας, ευθέως από τον ίδιο. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική του φράση. Όπως επίσης υπόθηκαν και ορισμένα πράγματα για βολεμένους του Άργους που πρέπει να ξεβουλευτούν, συγκρίνοντάς τους με τους συναδέλφους τους, εργαζομένους γιατρούς και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Κύριε Καλυμάνη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στο καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στον κύριο Κύρκο. Και θα ήθελα να κάνω μια δήλωση. Φαντάζομαι, κύριε Κύρκο, κύριε Καλυμάνη, θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που υπόθηκαν χθες. Να σας ακούσουμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κυπαυσόπουλο, τον Δήμαρχο, και θα ήθελα ξανά να τον ευχαριστήσω, όπως τον ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Για τα όσα είπε νωρίτερα. Ναι, γιατί και για όσα υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης. Ναι, και για όσα υπόθηκαν, σίγουρα. Τώρα, τεχνικά, για να μην σας κουράσω και τρώω το χρόνο σας, είναι το σύστημα που σας ανέφερε, το γνωρίζει και ο κύριος Κύρκος, γιατί είναι πρώην διοικητής Τρίτη, είπε, είναι το DI Forum. Τώρα, τι θέλω να πω εγώ. Γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Τζικαλάγιας αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία? Δεν γνωρίζω, ίσως μπορεί και να μην ξέρει. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για να καταλάβει και όλος ο κόσμος. Ότι το υπόπνημα που στείλαμε στα μέσα μαζικής έχει πάει στο Υπουργείο, ναι, και στην Τρίτη ΥΠΕ. Ναι. Τα στατιστικά, με το σύστημα που ξέρετε και κλειδώνει, πηγαίνουν κάθε μήνα στην Τρίτη ΥΠΕ. Πηγαίνουν συγκεντρωτικά στο τέλος της χρονιάς. Το σύστημα κλειδώνει. Δεν μπορεί κανείς να μπει, θα σας το εξηγήσει και ο κύριος Κύρκος. Δεν μπορεί κανείς, γιατί το γνωρίζει καλύτερα. Δεν μπορεί κανείς. Τώρα, όσο ούτε να παρέμβει, ούτε να λιώσει, ούτε τίποτα, να παραπείσει. Τίποτα. Τα στατιστικά δίνονται από τα κάθε τμήματα, είτε είναι εργαστήριο, είτε είναι έκτακτα, είτε είναι ιατρείο, οτιδήποτε. Και κάθε μήνα φεύγουν. Τώρα, όσο για τα στοιχεία που ανέφερε για το Γενάρη του 20. Ναι. Στοιχεία επίσημα από εμάς. Δεν πηγαίνουν στο BI όλα. Για τους 2.000 εννοείται. Ναι. Που αναλογικά δεν βγαίνουν τα νούμερα που δώσετε για το 19. Σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Τζικαλάγια. Εγώ εκείνο έχω να πω το εξής. Ότι αυτό δεν έχει δοθεί. Αυτά τα γνωρίζει μόνο ο υπάλληλος που χειρίζεται το σύστημα. Ναι. Η Τρίτη ΥΠΕ και το Υπουργείο. Μάλιστα. Ισχύει όμως αυτό, το ξέρετε εσείς να μας το πείτε? Δεν γνωρίζω εγώ τα. Αλλά για τον Γενάρη, από ό,τι έχω μια πρώτη ενημέρωση, είναι πάνω από γύρω στις 4.500 συνολικά. Και όχι δύο. Όχι δύο. Και θα ήθελα εδώ πέρα, για να μην σας κουράζω και να μην τρώω και το χρόνο, και σε ευχαριστώ για την παρέμβαση που μου δίνει το δικαίωμα. Εκείνο έχω να πω το εξής. Εμείς δεν θα μπούμε σαν σωματείο σε αλληλογραφία με τον κύριο Τζικαλάγη. Από εδώ και πέρα, σε οποιαδήποτε ανακρίβεια. Έγινε μια σύγκριση χθες μεταξύ των βολεμένων και του νοσοκομείου των συναδέλφων. Θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά να τελειώσω. Θα απαντήσω και σε αυτό. Αυτό που έχω να πω, ότι από εδώ και πέρα, σε οποιαδήποτε ανακρίβεια, διαστρέβλωση, επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο μέσο. Α, μισό λεπτό. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Μισό λεπτό, κύριε Καλυμάνη. Λέτε ότι όποιος από εδώ και πέρα παραποιήσει στοιχεία που δίνονται επίσημα κτλ., εσείς θα κινηθείτε νομικά? Ναι, έχουμε τη στήριξη των συνδικαστικών οργάνων μας. Δεν μπορεί να βγει να λέμε ό,τι θέλουμε. Ελαφρά την καρδία. Μάλιστα. Ο νομός έχει σοβαρά προβλήματα. Η υγεία είναι σοβαρό. Σας είπα και προχθές, δεν είμαι γιατρός, είμαι τεχνολόγος. Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα και δεν θέλω και να χρησιμοποιήσω και τον χρόνο. Σας έδωνα και τον κύριο Κύρκο. Εκείνο που θέλω να πω τώρα για τους εργαζόμενους. Ναι. Να γνωρίζει το εξής ο κύριος Τζικαλάγιας. Από κλινική Ζάχου. Γιατί τον αναφέρει, το σεβόμαστε, ναι, και το τιμούμε όλοι στο Άργος. Από κλινική Ζάχου. Γιατροί προσωπικό μόνο από Κέντρο Υγείας Άργους Οριστικού. Θα βρει και να μας πει. Οπότε να μην δημιουργεί θέματα μεταξύ συναδέλφων, υπαλλήλων και αντιπαλότητες. Εγώ σε αυτή τη λογική δεν μπορώ να μπω. Ούτε στη λογική των βολευμένων είναι αυτών των εργαζών που περνάνε δύσκολα. Δεν υπάρχει. Το να πετάμε φούσκα εσύ να κάνουμε τους υγούς δεν πρόκειται να το κάνουμε εμείς. Μένα με καλή τη δήλωσή μου που σας είπα και πάλι σας ευχαριστώ και συγγνώμη για το χρόνο που σας... Να είστε καλά, κύριε Καλυμάνη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καλυμάνη, τον πρώτο των εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας, στο Άργος Οριστικού.